Λοιπόν, ο καλεσμένος μας απόψε είναι ο RSN. Αυτόν θα έχουμε στην παρέα μας μέχρι τις 12. Τον καταφέραμε για 2 ώρες. Δεν θα χορταίνετε να μας ακούτε. Πάνω θα βαρεθείτε να μας ακούτε. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Καλησπέρα σας. Γεια σου Άρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Καλά είμαστε. Είσαι έτοιμος? Εντελώς, πάμε. Πάντα όμως, ε. Ναι, για πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Να μας πεις, να πάμε από τα παιδικά σου χρόνια, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και πάντα στον ψυχίατρο, από εκεί ξεκινάς. Λοιπόν... Είναι σαν να έχω έρθει στον ψυχίατρο δηλαδή τώρα. Κανονικά όμως, εδώ θα τα πεις όλα, όλα όμως. Λοιπόν, πες μας από πόσο χρόνο ξεκίνησες να ασχολείσαι με τη μουσική. Κοίτα, ξεκίνησα να ασχολούμαι, άρχισα να ακούω μουσική από πολύ μικρός λόγω των γονιών μου. Και σε κάποια φάση μπήκα στη διαδικασία να ήθελα να καταλάβω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τόσο μουσικά όσο και παραγωγικά. Δηλαδή ήθελα να δω πώς ηχογραφείται, πώς γίνεται. Ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχε το YouTube και ήταν δύσκολο το να βρούμε. Κρύβε λόγια, άλλες ηλικίες έτσι. Όχι, εντάξει, τα έχουμε τα χρόνια μας. Αλλά προσπαθούσα με ανορθόδοξους τρόπους. Είχα στήσει στο υπόγειο του σπιτιού μου ένα υποτυπώδες στούντιο και προσπαθούσα. Και ακόμα προσπαθώ δηλαδή. Νομίζω ότι τα πας καλά τώρα. Τότε δεν ξέρω τι έκανες, αλλά τώρα κάτι γίνεται. Τότε, πρόσφατα άκουσα ένα δίσκο όπου είχα η τρίτη γυμνασίου ή πρώτη λυκείου, τον είχα φτιάξει και τον είχα μοιράσει σε CD. Το είχα φτιάξει μόνος μου και το είχα μοιράσει στους μαθητές μου. Το οποίο, παιδιά, δεν ακούγεται. Όχι, όντως δεν ακούγεται, δηλαδή ήταν χάλια. Και τότε μου φαινόταν σούπερ, ας πούμε. Το σουξέ. Δεν ήταν θέμα σουξέ, ήταν θέμα ότι wow, έκανα CD, έγραψα CD, ας πούμε. Αυτό. Ναι, εντάξει, δεν είναι και λίγο τώρα. Τρίτη γυμνασίου, όλοι οι άλλοι ασχολούνται με την μπάλα, ξέρω εγώ. Ναι. Εσύ μπα. Μπαλίτσα, όχι. Εντάξει, έπαιζα, αλλά μουσική ήταν για το. Δηλαδή, σκέψου, μου δίνανε λεφτά για να πάρω την ροπτά στο σχολείο, ας πούμε, και τα κράταγα για να πάω το Σάββατο να αγοράσω ένα δίσκο να μάθω μουσική. Πω, τι τράβηξες και εσύ σαν παιδινάτα, εδώ βγαίνουν τώρα ένα-ένα. Καλά, δεν σου πω ότι με χτυπάγαν κι εμάς. Να συνεχίσουμε. Για πάμε. Λοιπόν, τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρός? Δεν τελειώσαμε με παιδική ηλικία. Όχι, δεν τελειώσαμε, ωραία. Με τη μουσική ήθελα να ασχοληθώ. Αλήθεια. Δεν είχες, δηλαδή από το πρώτο πράγμα. Μικρός. Καλά, μικρός μου ήθελα να γίνω και αστροναύτης, αλλά... Εγώ αυτό ήθελα να γίνω. Ναι, όλα τα παιδιά νομίζω. Όχι, μουσική, δηλαδή ήθελα να δω πώς γίνεται αυτό το πράγμα και το όνειρό μου ήταν να είμαι κλεισμένο σε ένα στούντιο, ας πούμε. Αυτό. Okay. Και πότε είπες ότι εγώ θα ασχοληθώ μόνο με μουσική, τίποτα άλλο, με αυτό θα βγάζω το ψωμί μου? Εντάξει, αυτό πήρε πολύ καιρό, δηλαδή σπούδασα κάτι άλλο, παράλληλα προσπαθούσα με τη μουσική, μέχρι που αποφάσισα ότι πάμε και ό,τι γίνει. Και γίνεται, ευτυχώς ακόμα. Εσύ τι ήθελες να γίνεις όταν ήσουν μικρή? Μπαλάρινα. Όχι, εγώ ήθελα να γίνω αστροναύτης, αλήθεια σου λέω. Και τελικά τι έγινες? Ορίστε, έγινα ραδιοφωνική παραγωγός. Λοιπόν, για πες μας τώρα, ήθελες να γίνεις ραδιοφωνική παραγωγός. Έγινες ραδιοφωνική παραγωγός. Ωραία. Τι δεν σου αρέσει το ραδιοφωνικό? Κυρίως το ότι δεν πληρώνομαι. Όχι, γενικά στο ραδιοφωνικό, όχι σε σένα. Γενικά στο ραδιοφωνικό, τι δεν σου αρέσει? Δεν μου αρέσει ότι... Μάλλον δεν μου αρέσει που... κάτι που ίσως και σένα να μην σου αρέσει. Ότι έχει γεμίσει ο κόσμος ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Όλοι θέλουν να κάνουν εκπομπή. Και πλέον το κάνουν όλοι λίγο χωρίς συνέστηση ότι αυτή τη στιγμή δίνουν μουσική στον κόσμο και αυτό επηρεάζει όπως και να έχει. Αυτό συμβαίνει και στη μουσική, το ξέρεις αυτό? Ναι, το ξέρω. Υπάρχουν groups, ας πούμε, που περισσότερο φωτογραφίζονται παρά γράφουν μουσική. Είναι σημείο του γερόν, δηλαδή είναι θέμα του Instagram αυτό, ξέρεις. Όσοι που έχουν πολλές φωτογραφίες ανεβάσεις, έχει καθεί ρομαντισμός εκεί, ήδη θέλω να καταλήξω. Και στη μουσική και στο ραδιόφωνο, που είναι
σε άμεση σχέση. Και γενικά παντού έχει χάθει ο ρομαντισμός. Αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω. www.moodradio.gr. Όταν εγώ άκουσα το Like Old You πρώτη φορά, δεν πίστευα ότι είναι ενός Έλληνα καλλιτέχνη με τίποτα. Λέω πω πω κομματάρα τώρα, ποιο ξέρει ποιο να είναι. Και μετά όταν κοίταξα το βιογραφικό και ποιο είναι το κομμάτι, κατάλαβα γιατί ο RSN έχει γράψει ένα τόσο ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο πράγματα για τον καλεσμένο μας. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος που έχουμε εδώ. Πρώτος δίσκος, Muddy Roads, 2011. RSN, Play the Funky Music, 2012. Με διορθώνει ο καλεσμένος μου ότι πω λάθος. We Got Music, 2013. Και μετά, με την Εσθενίνα, βεβαίως. Και μετά, Analog Memories. Πότε? Και τώρα το Strange Eyes, θα πούμε σε αυτό πάρα πολλά. Λοιπόν, παράλληλα, DJ sets στην Αθήνα, Λονδίνο, Οδυσσό και αλλού πολύ. Και αλλού σε πάρα πολλά μέρη. Έχει κάνει τα remix του που τα έχουμε ξεχωρίσει, έτσι κι αλλιώς τα έχετε ακούσει στα ραδιόφωνα και από άλλους σταθμούς. Το 2009 μέχρι σήμερα συμμετείχε ως DJ στο Ορτανικό Συγκρότημα στους Μπελαρούς που είπαμε και πριν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο, θέλω να το συζητήσουμε μετά. Έχει γράψει μουσική για το Deptocracy, το οποίο ήταν ένα ντοκιμαντέρ. Αν δεν το έχετε δει, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Παρόλο που έχουν περάσει 8 χρόνια, είναι ακόμα πάρα πολύ επίκαιρο, δυστυχώς ή ευτυχώς. Μάλλον δυστυχώς. Αυτό έγινε λοιπόν το 2010 και είναι για... Ήταν ντοκιμαντέρ της Βρετανικής Guardian, Greece's Biggest Hospital και το Deptocracy, του Άρη Χατζηστεφάνου. Λοιπόν, έχει βάλει την υπογραφή του σε αυτό. Τι άλλο, έχει γράψει μουσική και έπαιξε live για λογαριασμό της TEDx στο Μέγαρο Μουσικής. Και τι άλλο. Είναι πάρα πολλά εδώ αυτά που έχει κάνει. Α, να μην πούμε που έχει βρεθεί. Έχει ανοίξει συναυλίες για τους Alpha Blondie, για τους Wax Taylor. Ορίστε, τα βλέπω και εγώ τώρα και πολύ μεγάλο το βιογραφικό, λέμε. Και τώρα έχουμε το Strange Eyes που έχει βγάλει η Agogo. Για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει η Agogo, είναι οι ίδιοι κύριοι που έχουν βγάλει και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε τώρα μόλις, που φεύγει από τον αέρα μας. Είναι international εταιρεία, γερμανική, και για όσους ξέρουν τι πάει να πει Agogo. Monday, λοιπόν, αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι από το τελευταίο δίσκο, Strange Eyes. Το κομμάτι λέγεται Monday γιατί όντως γράφτηκε Δευτέρα. Και τα περισσότερα κομμάτια που έχω γράψει στο δίσκο, ας πούμε το Dylan που υπάρχει στο δίσκο, είναι το όνομα του σκύλου μου, ο οποίος ήταν εκεί σε όλη την παραγωγή του δίσκου. Συνεργάτης και ο Dylan, λοιπόν. Ναι. Είναι βοηθός παραγωγού. Σε αυτό το κομμάτι, όπως και στο Black Sky, τραγουδάει Θάλια, όπου είναι η τραγουδίστρα που έχουμε στις συναυλίες μας, μαζί με την Πολίνα Λεσνεύσκαγια που ακούσαμε πριν στο I Feel You. Ευτυχώς που το έπεσε εσύ το όνομά της, γιατί... παιδιά, Λεσνεύσκαγια, δεν είναι δύσκολο. Έλατε, τι σαν να λέμε Παπαδοπούλου, ρε παιδιά, τι. Παιδιά, δεν είναι δύσκολο. Όπως μπερδεύονται όλοι να πούν το ντεμπούρ. Δηλαδή, όλη η παραγωγή που έχουν παίξει στο... το Λαγιολντιού, ας πούμε, που παίζανε, ή τώρα το Cherry Tree, δεν μπορούσαν να πούν το ντεμπούρ. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο, ντεμπούρ. Να πούμε το δικό σου όνομα, όχι, Ναι, δεν το κρύβοντας. Αζιλαζιάν είναι. Εσένα το έχει πετύχει κανένας, πες μου τώρα. Όταν με παίρνω από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας έχει πλάκα. Λένε ότι να λέω καλά, Άρης πείτε, εντάξει, καλά είμαστε. Πες μας όμως για τη Θάλια, γιατί σε διέκοψα. Ναι. Η Θάλια είναι η τραγουδίστρια μου. Είναι μια τραγουδίστρια την οποία προ
προσωπικά θαυμάζω. Τη γνώρισα όταν έγραφα τον προηγούμενο μου δίσκο και είχα γράψει το It Drives You On, τη μουσική, και έρχεται ένας φίλος σπίτι και μου λέει: «Ρε, πρέπει να το πει η Θάλια αυτό, είναι εξαιρετική». Και έτσι έστειλα μήνυμα και είναι το πιο cool άτομο που έχω γνωρίσει γενικά, και κολλήσαμε κατευθείαν. Και να σκεφτείτε, όταν είχαμε παίξει στο 525 του Ενλευκό, είχαμε πει ότι θα φτιάξουμε την μπάντα με τον Διονύση Μόρφη στην κιθάρα και τον Δημήτρη Δερμάνη στα πλήκτρα. Και η πρόβα που έγινε, είχαμε κάνει μία πρόβα, δύο πρόβες σαν μόνο μουσική, και η Θάλια, επειδή έλειπε σεζόν, ήρθε το προηγούμενο βράδυ στις 11, έκανε μία πρόβα, γνώρισε τα παιδιά, δεν τους ήξερε, και έπαιξε μαζί μας την επόμενη και ήταν εξαιρετική. Δηλαδή αυτό για να το κάνεις πρέπει να είσαι πολύ μάγκας. Και η Θάλια είναι. Θάλια ο μάγκας λοιπόν. Και αυτό τώρα είναι το Dylan που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το ξεχώρισα. Είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα, ή μου φαίνεται? Ναι, είναι λίγο. Σε αυτό κοίτα να δεις, έχω αρχίσει λίγο να απενοχοποιώ την ελληνική μουσική, τα ελληνικά όργανα, και αυτό είναι μια καθαρά ελληνική μελωδία, ας πούμε, την οποία πριν από χρόνια για κάποιο λόγο δεν θα την έβαζα σε κομμάτι μου, και κατάλαβα ότι μπορείς να το εντάξεις αυτό στη μουσική σου και να βρεις νέους δρόμους και να προχωρήσεις. Δηλαδή όσο καταρρύπτεις τα στεγανά που έχεις, τόσο μπροστά προχωράς. Συμφωνώ, και όχι απλώς είναι εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. www.moodradio.gr Mood Radio, παρέα με τον RSN. Δεπτόκραση, είπαμε και πριν, ένα ντοκιμαντέρ πάρα πολύ δυνατό. Πώς είναι να γράφεις μουσική για εικόνες? Κοίτα, η μουσική που γράφω ούτως ή άλλως νομίζω ότι βγάζει εικόνες. Δηλαδή πιστεύω ότι θα ήθελα όλα αυτά που γράφω να είναι, σκέφτομαι και μια εικόνα από πάνω. Όταν με είχε πάρει σε κάποια φάση ο Άρης Χατζηστεφάνου, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος και εξαιρετικός άνθρωπος, και μου είπε ότι θέλω να κάνω το Τεμπτόκραση, εννοείται πως προφανώς και είπα ναι. Και μουσική, το βασικό θέμα θα ήταν το Αγγελάκα. Και μου είπε ότι θέλω τη μουσική για να υποστηρίξει το ντοκιμαντέρ από κάτω. Τελικά το ντοκιμαντέρ μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες, πήγε πάρα πολύ καλά, έπαιξε σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό, και είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, και πήγε πάρα πολύ καλά. Και όσοι ακούτε μπορείτε να τσεκάρετε τον Άρη Χατζηστεφάνου, γιατί φτιάχνει, βγάζει εξαιρετικά ντοκιμαντέρ, κάνει την εκπομπή Infowar, μπορείτε να δείτε και το site του και να δείτε και τα υπόλοιπα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει, είναι εξαιρετικός. www.moodradio.gr Λοιπόν, ποιο είναι το αγαπημένο συγκρότημα? Η Pink Floyd. Αλήθεια? Αλήθεια. Κλασικότατα. Εντάξει, η Pink Floyd θεωρώ ότι είναι ότι καλύτερο έχει βγάλει το ανθρώπινο είδος σε μουσική, ας πούμε. Δηλαδή ήταν η στίχη, ήταν η μουσική, ήταν το όραμα που είχαν, ήταν ο πολιτικός στίχος, το The Wall ταινία. Οι άνθρωποι, εντάξει, δεν μπεζόντουσαν. Τώρα στο είδος της μουσικής μου, Massive Attack, Portishead, δηλαδή. Σκέψω, όταν άκουσα στα 15 μου Portishead, μου άλλαξε η ζωή, ας πούμε. Και εκεί που όλοι μου λέγανε που από αυτό είναι καταθλιψάρα, εγώ το ακούω άλλη μέρα. Και τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα που τα λες για αυτά τα συγκροτήματα, φαίνονται λίγο οι επιρροές σου? Καλά, νομίζω η Massive Attack και η Portishead φαίνονται πολύ στο είδος της μουσικής που φτιάχνω. Και δεν μπορώ, ξέρεις, όταν ακούς κάτι από τα 15 σου για μια 20ετία, εννοείται, δεν γίνεται να το βγάλεις αυτό. Δεν γίνεται, όχι. Αλλά εσύ ξεκίνησες από hip hop, σωστά? Ναι. Έχω κάνει τα μαθήματά μου, ξέρω πολλά. Κοίτα, είχα μπάντες και πιτσιρικάς που, ναι, οκ. Και ξεκίνησα να ακούω και hip hop. Δηλαδή, από το hip hop ξεκίνησα και αυτό με πήγε στις άλλες μουσικές. Δηλαδή, τη soul, ας πούμε, την έμαθα από το hip hop. Έψαχνα τα δείγματα που σαμπλάρανε ο Pete Rock, ας πούμε, ή άλλη παραγωγή, και από εκεί έμαθα τη soul, έμαθα τη funk,
Και το hip hop δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είναι τώρα, με το trap και sneak και όλους αυτούς, τέλος πάντων. Ήταν ένα πράγμα το οποίο εγώ το θεωρούσα πολύ πιο soulful. Δηλαδή υπήρχε ο γκούρου που είχε βγάλει το Jazz Mataz, το οποίο παίζανε οι καλύτεροι τζαζίστες του κόσμου μέσα και φτιάξαν το hip hop jazz, το οποίο ήταν ένα καινούργιο είδος μουσικής. Και ήταν η πρώτη συναυλία, να σου πω την αλήθεια, που είδα ποτέ. Ναι. Ναι, γκούρου, Jazz Mataz με μπάντα στο Λυκαβητό, 14 ετών. Είσαι μικρό που σε αφήνει να πας. Για πες, πώς είναι μια τέλεια μέρα για σένα, μια καλή μέρα για σένα. Μια καλή μέρα για μένα. Μια καλή μέρα για μένα είναι όταν είναι όλοι καλά γύρω μου. Έχω γράψει ένα ωραίο κομμάτι και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βγει και θα κυκλοφορήσει και θα το ακούνε άνθρωποι και θα μου λένε μπράβο, ξέρω. Όλα μουσική, όλα μουσική. Ναι, δεν γίνεται, δηλαδή αυτό είμαι. Πόσο χρόνο μπορεί να σου πάρει να γράψει ένα κομμάτι? Ανάλογα. Δηλαδή σκέψου το Cherry Tree που ακούσαμε. Που τώρα το οποίο τώρα θα ακούσουμε. Ναι. Ναι. Το έχω γράψει με την Catherine Tembour όταν ήρθε και ήμασταν, έχουμε ξυπνήσει, τέλος πάντων πήρουμε τρώμε πρωινό και λέμε ωραία, θες να γράψουμε ένα κομμάτι? Ωραία. Και γράψαμε το Cherry Tree. Αυτό. Τόσο απλά και ωραία. Ναι, και γενικά να πούμε και για τους Πελρούς, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου και στη μουσική και στα πάντα, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι είμαστε οικογένεια πλέον. Είναι η μπάντα που με εμπιστεύτηκε το 2009, όπου παίξαμε σε ένα live μαζί και μου, με το που κατεβήκαμε τη σκηνή, μου λένε θες να παίζουμε μαζί σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Αυτή ήταν μια ωραία μέρα, νομίζω. Αυτή είναι όντως μια ωραία μέρα. Και έμαθα πάρα πολλά μαζί τους. Παίξαμε πάρα πολύ. Και όλο αυτό δεν είχε να κάνει, σου ξαναλέω, επιστρέφω σε αυτό που έλεγα πριν με το εφήμερο και το Instagram. Και εντάξει, όλοι χρησιμοποιούμε Instagram. Απλά είναι το θέμα να μην σε χρησιμοποιεί το Instagram και να το χρησιμοποιείς εσύ. Με ενδιέφερε πολύ περισσότερο να μάθω πράγματα παρά να ποστάρω στο Instagram ότι πήγα και έπαιξα εδώ και εκεί και εκεί, ας πούμε, και με ποιους έπαιξα κτλ. Το μόνο που έκανα, πόσταρα μία φωτογραφία στο Facebook και αυτό. Μετά μου παίρνανε έδινα συνεντεύξεις και δεν ξέρανε καν ότι είμαι ως Μπελρούς. Ναι, δεν είναι, σημασία έχει να το ζεις αυτό το πράγμα, όχι να το ζουν οι άλλοι για σένα. Αυτό, ξέρεις. Για σένα σίγουρα, για την καριέρα σου δεν ξέρω αν αυτές ήταν σωστές κινήσεις, αλλά μια χαρά από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Ναι μωρέ, λίγο το overexposed τώρα κάνει λίγο κακό, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Και γενικά δεν είμαι εγώ αυτός ο τύπος, δηλαδή άλλοι το κάνουν και το κάνουν καλά και okay. Δεν είμαι εγώ αυτός ο τύπος, ο οποίος θα είμαι overexposed με το τι κάνω και τα λοιπά. Για πες μας για τις συναυλίες, για τα ταξίδια. Τίποτα παράξενο? Παράξενο. Ναι, θα σου πω ένα παράξενο. Έχουμε πάει το 12-13 μάλλον να παίξουμε στη Ρωσία. Και έχουμε παίξει, είχαμε δύο συναυλίες, μία στην Αγία Πετρούπολη, μία στη Μόσχα. Έχω πάει στην Αγγλία, κάνουμε προβές με τους Πελρούς, φεύγουμε, πετάμε, παίζουμε στην Αγία Πετρούπολη, εξαιρετική συναυλία. Εκεί γνώρισα και τους Dub Hop Joint, οι οποίοι στον Dylan έχουν παίξει τα πνευστά και γράψαν τα πνευστά και στον προηγούμενο μου δίσκο. Μία εξαιρετική μπάντα, ένα τρίο, όπου η μουσική τους είναι, αν έχω παρένθεση,
στο ένα jazz hip hop down tempo περίεργο. Θυμίζει το dubop του Miles Davis, το δίσκο αυτό. Και φεύγουμε από εκεί. Την επόμενη μέρα παίζαμε στη Μόσχα. Πάμε, κάνουμε soundcheck και στο soundcheck κλείνει η φωνή της Κάθριν. Και τέλος, δεν έχει. Δηλαδή ακυρώθηκε η συναυλία, ο κόσμος ήταν απ' έξω. Εμένα δεν μου είχε ξανατύχει, εγώ σοκαρίστηκα και έλεγα, θέλετε να παίξω μουσική, να κάνω κάτι, δεν πας και το σώσουμε. Αλλά συμβαίνουν και αυτά, εξής, είναι... Σκέψου, να πάω, συγγνώμη, να πάω στη Θεσσαλονίκη να παίξω μια συναυλία και να μου γυρίσει το πόδι, να με χτυπήσει αμάξι, ξέρω εγώ, να μου πέσει ένα πιάνο, να μου πέσει ένα πιάνο στο κεφάλι, δεν ξέρω, ένα αμόνι. Ναι, συμβαίνουν αυτά, είναι, ξέρεις, είναι στη ζωή αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι από το κάθε τι μαθαίνεις και όλα είναι εμπειρίες αυτό. Και τα κρατάς για σένα, δεν θα πεις στα παιδιά σου όταν έρθει ώρα. Αυτό. Θες άλλη μια πιο σοκαριστική ιστορία? Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Έπαιζα εδώ σε ένα μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας και αμέσως μετά, μόλις τελείωνα, θα πήγαινα κατευθείαν στο αεροδρόμιο. Πάω κατευθείαν στο αεροδρόμιο και πετάω για Ουκρανία. Φτάνω εκεί. Είναι οι τύποι που έχουν έρθει να με πάρουν. Οι Μπελρούς έρχονται από Αγγλία και έρχονται και μου λένε, σοκαρισμένοι, εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Μου λένε, πρέπει να πάμε στην ελληνική πρεσβεία. Λέω, όχ. Όχ. Οκ. Τι έγινε? Μου λέει, οι Ρώσοι ρίξαν ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αυτό έχει γίνει τώρα πριν 4-5 χρονιά. Κάπου... Ναι, κάπου μπράβο. Εκεί. Λοιπόν, και πρέπει να πάμε εκεί να σε δηλώσουμε σε περίπτωση που γίνει πόλεμος. Οκ. Ναι, να πας στην ελληνική πρεσβεία. Τις πρεσβείες δεν τις βομβαρδίζουν. Θεωρητικά πάντα. Και είμαι σε φάση, οκ. Η μάνα μου όμως στέλνει μηνύματα, προφανώς η γυναίκα, ότι... Εντάξει, αυτό σκέφτηκα και εγώ τη μάνα σου. Ότι, ξέρεις τι, πώς θα γυρίσεις πίσω, τι θα κάνεις και τα λοιπά. Και πάμε, δηλώνω τα στοιχεία μου εκεί και μου λένε, έχουμε ένα αμάξι εκεί, να ξέρεις ότι η πρεσβεία είναι προς τα εκεί. Μου δείχνουν με το χέρι ότι θα έπαιρνα το αμάξι και θα πήγαινα, ας πούμε. Εντάξει, απίστευτο τώρα. Παίζουμε τη συναυλία, είμαστε στα καμαρίνια και κάποιος πετάει βεγγαλικά. Γιατί σε όλες τις συναυλίες υπάρχει αυτός ο τύπος που θα... Ναι, και είμαστε με τους μπελούς σε φάση, πρέπει να φύγουμε τώρα. Μου έχει τύχει και αυτό. Τώρα που το σκέφτομαι ήταν ωραία εμπειρία. Εντάξει, μετά αφού λέει δεν έγινε πόλεμο, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ναι, σκέψου τώρα να ερχόμουν και να σου λέγα, να ξέρεις και δεν έχω να σου πω κάτι και αυτό. Έχω. Αυτό. Ορίστε, έχεις. Μην φαντάζεσαι να λέγαμε και τότε που έγινε πόλεμο στην Ουκρανία με τη Ρωσία, τελικά κατάφερα και πήρα το αμάξι και έφυγα προς εκείνη την κατεύθυνση. Πάλι καλά. Πιο καλή η ιστορία που λες τώρα, νομίζω. Λες να την πουλάω έτσι. www.moodradio.gr. Λοιπόν, για πείτε μας εσείς, welcome to life. Στις έκρυψα τις ερωτήσεις πάλι. Ναι, πάλι τις βρήκα. Δέχτηκα όλο το απόγευμα να βρω. Για πάμε. Welcome to life, Max. Θες να σου πω γι' αυτό? Ναι, θέλω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε για έναν άνθρωπο που ήρθε στη ζωή, το Μάξιμο, που είναι του καλύτερου μου φίλου εδώ και 15 χρόνια το παιδί, ο Μάξιμος, και αυτό λέγεται Μάξ. Και ήθελα να του κάνω ένα δώρο το οποίο το παιδί αυτό θα, στα 20 του, ας πούμε, θα το ακούει και θα λέει, α, κοίτα. Καλά, φοβερό, να έχεις, να λες ότι, να, κοίτα, αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μένα όταν γεννήθηκα. Ναι, κοίτα, στην αρχή το έφτιαξα, δεν είχε ούτε beat, ούτε φωνή, ούτε τίποτα. Το είχα φτιάξει σαν νανούρισμα, ήθελα να φτιάξω ένα νανούρισμα. Επειδή ο δίσκος αργούσε να βγει, και λέω το παιδί θα πάει στρατό που να είναι. Το κάναμε κομμάτι με τη Θάλια και γι' αυτό το αφιέρωσα και είναι του Μάξιμου αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο, οπότε έχουν και άλλα
τέτοια κρυφά μηνύματα τα τραγούδια σου? Όλα. 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 Ναι. Ωραία, το άλλο ήταν για τον Dylan. Για πες μας κανένα πικάντικο. Το escape plan, ας πούμε, είναι για πώς είχα ξεφύγει από μια φάση και μπόρεσα να βρεθώ σε μια άλλη. Γλίτωσες, πουλάκι μου, έφυγες. Εντελώς. Και να το escape plan κατευθείαν. Στο οποίο συμμετέχει η Kid Moxie. Μπράβο, καλοσύνης που τα λες αυτά τα ονόματα. Συγγνώμη, ένα απλό όνομα. Εντάξει, πάλι καλά που είναι κεφάλια δηλαδή και μπορούμε να, τα πούμε, να το πούμε το όνομα. Ναι, τι, Kid Moxie, δύσκολο είναι. Όχι, εντάξει, αυτό είναι από το πιο εύκολο πραγματικά. Ενώ το Catherine De Boer δεν έβλεπες Μουντιάλ. Δεν έβλεπες ποτέ. Δεν έβλεπες μπαμπά σου Μουντιάλ. Γιατί ποιος ήταν ο Ντεμπούρ ή η Ντεμπούρ και... Ας το κομμάτι να ακουστεί και θα σου πω. Εθνική Ολλανδίας, Φρανκ Ντεμπούρ και Ρόναλντ Ντεμπούρ. Πρόσεξε, ο αδερφός του ήταν ο Ρόναλντ του Φρανκ και ο Φρανκ του Ρόναλντ. Αλλά όντως. Τώρα, σοβαρά. Όντως. Τι πιθανότητες μου δίνεις να το ξέρω αυτό? Με έχει πάρει τηλέφωνο ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Πέπερ και με ρωτάει: η Κάθεριν, πώς λέγεται στο επώνυμο? Και λέω De Boer. Λέει, α, σαν το Φρανκ De Boer δηλαδή. Ορίστε, εντάξει, μπαλίτσα. Δεν έβλεπε, δεν έβλεπες ποτέ. Δεν έβλεπα. Ο μπαμπάς σου δεν έβλεπε? Έβλεπα, αλλά εγώ έφευγα από το σπίτι. Λοιπόν, λέγαμε πριν για συναυλίες και αυτά. Έχεις άγχος πριν βγεις στη σκηνή? Λοιπόν, έχω άγχος μόνο στις παρουσιάσεις δίσκου. Περίεργο, ε. Ναι. Ναι, γιατί σκέψου παρουσιάζει για πρώτη φορά κάτι το οποίο θες να δεις αν θα αρέσει στον κόσμο και αν έχεις κάνει καλή δουλειά τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό, στις συναυλίες γενικά δεν έχω καθόλου άγχος, ούτε στα φεστιβάλ έχω. Απίστευτο, εγώ είχα τρελό άγχος που θα σ' είχα σήμερα για συνέντευξη, ας πούμε. Αλήθεια, εγώ ήμουνα πάντα, okay, πάμε, ανεβαίνω, cool, παίζω, εδώ. Ναι. RSN, cool Alexis και τέτοια. Όχι, αυτό και αναισθησία το λες. Όχι, πιτσιρικά σου το ανέπεσα, δηλαδή στο πρώτο μου live που έχω παίξει στη γιορτή της μουσικής στην Γλαθμόνος. Πιτσιρικάς όμως, hip hop μπάντα τότε. Ήμουνα στη σκηνή και σκέφτηκα, εάν δεν αρέσω σε κάποιον, τι θα σκέφτεται από μέσα του? Συγκεκριμένα δηλαδή σε κάποιον? Όχι, στον οποιονδήποτε που είναι εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις ενώ είσαι σκηνή. Μπορεί να σε σκεφτείς χιλιάδες πράγματα. Μπορεί να σε βρίζει, να σε κοροϊδεύει. Το χειρότερο. Εντάξει, δεν σε νοιάζει βέβαια κιόλας, αλλά εκείνη την ώρα ναι, δεν πρέπει. Όχι, να σε νοιάζει. Μα σε νοιάζει. Δεν... Κοίτα. Αυτά που όσοι λένε δεν με νοιάζει είναι ψέμα. Όταν βγάζεις κάτι και το κυκλοφορείς και παίζεις live, θέλεις να αρέσει. Σωστά. Αλλιώς τώρα που είμαστε έντεχνοι, παίρνουμε παπάτσα. Για πες για την παρουσίαση του δίσκου, Six Dogs. Ήρθες? Ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Αυτό ήθελα πάρα πολύ. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά, είχε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια να πω εγώ γιατί δεν ήρθα και γιατί ίσως θα μπορούσε να πάει και πολύ καλύτερα. Είχε τρομερή κακοκαιρία εκείνη την ημέρα. Όχι, δεν είχε τρομερή κακοκαιρία. Είχε μια βροχή δυνατή. Αυτό. Όχι. Απλά είχαν πει τα κανάλια ότι θα φεύγουν οι ηλιακοί από τις... Ναι, ναι, ναι. Απλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα να ακούσουμε την κομματάρα Blue Sky από τη Θάλια πάλι εδώ να το τραγουδάει. Black. Blue, είπα. Blue θέλεις να σκέφτεσαι γιατί θέλεις καλοκαιρία, αλλά είναι black. Είναι black, ok. Λοιπόν, νομίζω τα είπαμε όλα. Τι λες εσύ? Κι εγώ έτσι νομίζω. Θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο? Τώρα όχι. Θέλω να σε ρωτήσω αν θα ξανάρθεις. Θα ξανάρθω, ναι βέβαια. Όταν θα βγάλω νέο δίσκο και θα έχω κάτι καινούργιο να πω, θα σας ξανάρθω. Δηλαδή. Καλά, εντάξει. Δεν ρωτάω, δεν θέλω να κάνω καν τους υπολογισμούς. Καλά, δεν κάνω, δεν βγάζω και για κάθε 10 χρόνια δίσκο. Κάθε πότε? Τώρα ψαρεύουμε τι θα γίνει στο μέλλον.
Τι άλλο έχει το πρόγραμμά σου όμως, τι άλλο να περιμένουμε πιο κοντινά από το δίσκο, τώρα έβαλες. Ναι, πιο κοντινά από το δίσκο. Λοιπόν, μετά την ένα ξεχωριστό πράγμα το οποίο δεν το είχα κάνει ποτέ, μετά την αλλαγή του χρόνου, ναι, 12 και 10 ας πούμε, θα παίξουμε συναυλία με τα παιδιά της μπάντας. Βάλε το κομμάτι και θα σου πω πού. Y'all, you best forget the vig. This ain't the next whomever. It's the new kid. Let me see what you got, baby. Λοιπόν, θα παίξουμε live στο χώρο που έχουν οι Κιλόμπο, η ομάδα Κρουστών. Αυτή είναι πολύ καλή. Ναι, είναι. Και κάτι μου λέει ότι θα παίξουμε και μαζί και μετά θα παίξω και μουσική και θα είναι έξαλλη η κατάσταση. Σούπερ, αυτό είναι πολύ ωραίο νέο. Ναι, γιατί θα αλλάξουμε χρόνο με τα παιδιά από την μπάντα, οπότε τι πιο ωραίο, ας πούμε. Ωραία, είμαστε καλεσμένοι. Βέβαια, εννοείται. Σούπερ, γιατί εγώ το έχω ένα άγχος πάντα τι θα κάνω πρωτοχρονιά. Γιατί? Ξέρω. Μπορείς να δεις και Σπύρο Παπαδόπουλο. Ναι, μπορώ να και να πηδήξω και από τον 7ο. Επίσης το ίδιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται να μαθαίνουν πού παίζω και τα λοιπά, μπορούν να τσεκάρουν στο Facebook ή στο Instagram, θα το ανεβάζω και στα δύο. Και ελπίζουμε να σας δούμε όλους την πρωτοχρονιά και εσάς. Εμένα είναι πάρα πολύ πιθανό. Όχι μόνο εσένα, μιλάμε για όλους τους ανθρώπους. Όλους σας. Όλους. Παιδιά μου, Ντρέντιο, πάμε πρωτοχρονιά, Κιλόμπο, RSN. Αυτό. Μην κανονίσετε τίποτα άλλο, Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.